Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Νομίζω μου είχε κάνει διόρθωση μια κοπέλα να μην λέω καλώς ήρθατε πίσω, να λέω καλώς ήρθατε πάλι, welcome back. Ναι, να μην λέω καλώς ήρθατε πίσω γιατί είναι αγγλικό, να λέω καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Μισό λεπτό, λίγο έχει κάτι η οθόνη. Ένα απλό βλογκάκι είναι και αυτό. Δεν έχω και τίποτα ενδιαφέρον να σας πω. Η ζωή μου κυλάει όπως την ξέρετε. Είμαι πλέον κάτοικος χωριού. Έχω το σπιτάκι μου, την αυλίτσα μου. Όπως έχετε δει, έχω κουρευτεί. Κουρεύτηκα χτες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κουρεύτηκα. Τόσο καιρό προσπαθούσα να μακρύνω το μαλλί και όλοι μου έλεγαν ότι κάντα μακριά, κάντα το ένα, κάντα το άλλο, αλλά εμένα ούτε μου τέριαζαν και ούτε και μου άρεζαν. Και από τότε που κουρεύτηκα έχω βρει την υγεία μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπορώ να κάνω τρελά πράγματα στο μαλλί και που μπορώ να το κάνω και σγουρό και ό,τι θέλω. Ότι λούζομαι και με τη μία, ας πούμε, είμαι έτοιμη. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι ενδιαφέρον. Τα καλλιτικά μου παραμένουν όσοι έχουν, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Τον τελευταίο χρόνο δεν έχω αγοράσει ούτε ένα καλλιτικό. Αν έχω πάρει, κάτι κραγιόν από το φαρμακείο της Golden Rose, από τη ΜΑΤ σειρά, όχι τίποτα άλλο, τα έχω πάρει γιατί δεν μου έφερε δείγματα και αναγκάστηκα να ανοίξω μερικά για δείγματα και επειδή δεν θα έφευγα, ας πούμε, τα πήρα εγώ στο σπίτι. Αλλά όχι, δεν έχω αγοράσει δηλαδή, το πιστεύετε ούτε όχι, ούτε μία μάσκαρα, ούτε ένα κραγιόν, ούτε ένα ρούζ, ούτε μία σκιά, τίποτα. Τίποτα. Και η πλάκα είναι ότι δεν έχω και όρεξη να αγοράσω, δεν μου λείπει δηλαδή αυτό το πράγμα. Σαν να μου έχει περάσει εντελώς όλη αυτή η μανία με τα καλλιτικά. Αφού ακόμα για να φανταστείτε, σκέφτομαι ότι εάν για κάποιο λόγο εξαφανιζόταν όλα μου τα καλλιτικά, μα όλα μου τα καλλιτικά, δεν θα στεναχωριόμουν ιδιαίτερα. Δεν θα με ένοιαζε δηλαδή. Και ξέρω, ας πούμε, συγκεκριμένα τι πράγματα θα ήθελα να αγοράσω για να περιποιηθώ τον εαυτό μου και θα ήταν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή θα ήταν ένα make-up, ένα concealer, μία πούδρα, ένα bronzer, ένα highlighter, ένα rouge, 3-4 κραγιόν, ας πούμε ένα κόκκινο, ένα nude, ένα προς το πορτοκαλί και ένα προς το φούξια, αυτό. Ένα μαύρο eyeliner, μολύβι δεν θα έπαιρνα, ένα μαύρο eyeliner στη μορφή gel, το κατάλληλο πινελάκι, μια καλή μάσκαρα, ψελιδάκι για τις βλεφαρίδες. Από σκιές θα έπαιρνα μια παλέτα στους τόνους του καφέ και του nude και μια παλέτα στους τόνους του γκρι, ίσως και σκούρο πράσινο, ίσως. Πάντως μία βαλέτα στους τόνους του καφέ και στα νουτ τα χρώματα. Ας πούμε μία naked, ας πούμε δεν ήμουν ικανοποιημένη, μία από τις naked, ούτε καν την naked 3 ή την naked 1. Ας πούμε με την naked 1 και την naked basics θα ήμουν υπερικανοποιημένη και αν πούμε να έπαιρνα φτηνά. Εντάξει, υπάρχουν άπειρες επιλογές γιατί οι περισσότερες φτηνές παλέτες έχουν, ας πούμε, σε αυτά τα χρώματα καλή απόδοση. Αυτά θα έπαιρνα. Όσο και αν σας φαίνεται παράλογο, δεν με απασχολούν τα καλλιτικά καθόλου. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι είμαι πιο όμορφη τώρα από ό,τι πριν και δεν τα χρειάζομαι. Αλλά έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες μου τόσο πολύ και ίσως
Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου. Σαν γυναίκα πια, υπό άλλο βλέμμα, τι θέλω να πω. Εγώ πέρσι τέτοια μέρα ήμουν 89 κιλά. Είχα πριστεί, είχα χάσει την μπάλα, δεν ήξερα τι γινότανε. Είχα ένα μωρό και νόμιζα ότι η ζωή μου είχε τελειώσει. Και μέσα σε αυτό το χρόνο, μεγαλώνοντας το παιδί βέβαια, δεν, ειδικά τον πρώτο χρόνο, η πρωτάρα, η μάνα, τον εαυτό της, ας πούμε, εντελώς παραπεταμένο και ψάχνεσαι να βρεις μια καινούργια ταυτότητα και δεν θα είσαι ποτέ πια ο άνθρωπος που ήσουν και σιγά σιγά αντιλαμβάνεσαι μερικά πράγματα διαφορετικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου έκανε να αλλάξω τόσο πολύ. Θα μου πεις, ξέρεις, είναι η μητρότητα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν μόνο η μητρότητα. Πιστεύω ότι είναι και το γεγονός ότι πάχυνα πάρα πολύ και έχασα αυτό που ήμουν. Δηλαδή δεν ήμουν αυτό που ήμουν. Ήμουν ένα χάλι και μισό, τον δηλαμβανόμουν. Δηλαμβανόμουν ότι ήμουν χάλια, αλλά παρόλα αυτά έβλεπα τους ανθρώπους, ας πούμε, που με αγαπούσανε και με εκτιμούσανε και που τους άρεζα γι' αυτό που ήμουνα. Δηλαδή δεν είδα ότι με το που έγινα χοντρή, ότι έχασα, δεν είχα κάσμα. Και εκεί κατάλαβα ότι, κατάλαβα στο πετσί μου, μέσα μου δηλαδή, ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι τόσο χαζό να ασχολούμαστε και έχει τόσα πράγματα να κάνεις στη ζωή που δεν υπάρχει χρόνος, ας πούμε, να διαβάσεις βιβλία, να πλέξεις κάτι που θέλεις, να πας σε μια εκδρομή, να τρέξεις, να πας στη δουλειά σου, να βγάλεις λεφτά, να κάνεις γνωριμίες, να συμμαζέψεις το σπίτι σου, να ασχοληθείς με το παιδί σου, κυριότερα, γιατί ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, ας πούμε, που δεν μπορώ να, δεν θέλω και δεν μπορώ να ασχολούμαι πια με το, να ξοδεύω χρόνο, λεφτά και άγχος για την εικόνα μου. Θα μου πεις, το λες αυτό, αλλά έχεις ταινισμένη και βαμμένη να κάνεις βίντεο. Σαφώς, ναι. Γιατί τώρα θα κάνω ένα βιντεάκι 10 λεπτά και θα πάω στη δουλειά μου. Και δεν θέλω να γυρνάω στο τολέτσο. Μ' αρέσει να είμαι ταιριασμένη και φροντισμένη. Απλά δεν κάνω πλέον την υπερβολή που έκανα παλιά. Δηλαδή, η γνώση που έχω συσσωρεύσει και τα πράγματα που έχω συσσωρεύσει με βοηθάνε τώρα στο να μην ξοδεύω χρόνο στο μακιγιάζ μου και στο μαλλί μου, αλλά να είμαι περιποιημένη, γιατί ξέρω, ας πούμε, τι να κάνω, ξέρω τι πράγματα έχω, ξέρω τι πράγματα χρειάζομαι και αυτά έχω, αυτά χρησιμοποιώ και είμαι πάντα περιποιημένη. Μου αρέσει που ανανεώθηκα, μου αρέσει που έχασα σχεδόν όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης. Ξεκίνησα στα 63 με ένα 70 και τώρα είμαι 67. Έχω ακόμα να χάσω για να γίνω καλή, έτσι όπως θέλω, για να με χωράνε τα ρούχα μου. Αυτό δηλαδή, όχι για να είμαι, ας πούμε, σωματάρα μοντέλο, αλλά για να με χωράνε κάποια ρούχα που μου αρέσουν και που θέλω να τα φοράω, πρέπει να χάσω 3 κιλά, βαριά 4. Και όχι με δίαιτα πλέον, αλλά με γυμναστική, για να αλλάξει πάλι ο σωματότυπος. Οι πλάτες που άνοιξαν εδώ και το στήθος που μεγάλωσε, ξέρω ότι δεν πρόκειται να φύγει, θα μείνει. Αλλά δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Την έχω βρει με τον εαυτό μου. Φανταστείτε ότι πήγαινα, ας πούμε, στο φαρμακείο μετά που γέννησα και οι παππούδες όλοι μου έλεγαν: «Πώς πάγινες έτσι, δεν σε κατάλαβα, πώς έγινες έτσι, τι προγούλια είναι αυτά που έκανες». Ευγενέστατα οι παππούδες, τα έσπασαν. Αλλά δεν με πτώησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κατάλαβα ότι
άλλα πράγματα έχουν σημασία. Και επίσης κατάλαβα ότι η δικιά μου γοητεία, τώρα θα ακουστεί αυτό πολύ ψωνιστικό, ας πούμε, που θα το πω, αλλά θα το πω γιατί είναι αλήθεια. Η δικιά μου γοητεία και η δικιά μου ομορφιά δεν έχει σχέση με αυτό. Έχει σχέση με αυτό και έχει σχέση με αυτό. Εδώ, την καρδιά δείχνω. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είμαι, το μυαλό που έχω και ο χαρακτήρας που έχω, είναι αυτός που μετράει. Η φάτσα μου είναι ok, whatever. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αλλά αυτό η γοητεία δηλαδή μιας γυναίκας και το αν η γυναίκα είναι καλά με τον εαυτό της, πιστεύω ότι ξεκινάει από εδώ και από εδώ. Δεν είναι. Εντάξει, βοηθάνε τα καλλιτικά, σαφώς νιώθεις και κι άλλα δύο κύριε γκλάμουρ, ξέρεις, έτσι πάμε, είναι ταιριασμένη, χτενισμένη στην τρίχα και δεν είπαμε να γεννάμε σαν τις, πώς να σε πω ρε παιδί μου, άπλητες βρωμιάρες εκεί, ξακτένιστες, με τα φρύδια, αφάνα, μουστάκια, σπηριά και τέτοια. Δεν λέω αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίο όταν βρίσκεις το μέτρο και όταν ηρεμείς, και δεν... Και δεν σε απασχολεί άλλο. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν βλέπω τώρα πολλά βιντεάκια κορίτσια ομορφιάς, να το ξεκαθαρίσω. Δηλαδή, ελάχιστες βλέπω από εσάς που παρακολουθούσα και πάλι σας βλέπω για να δω αν είστε καλά και πώς θα πάτε. Δεν βλέπω δηλαδή αυτά που παρουσιάζετε, γιατί ειλικρινά έχει αρχίσει να μην με ενδιαφέρει το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, ειδικά στα empties, ειδικά. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να παρακολουθήσω έτσι να δω, αλλά. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πλέον φαν των beauty videos και sorry αν σας στεναχωρώ, αλλά είναι αλήθεια, από τα ενδιαφέροντα αλλάζουν. Μπορεί κάποτε να ξαναγίνω. Ελπίζω να μην ξαναγίνω. Δεν θέλω ξανά αυτή την πόρωση. Ευτυχώς θεραπεύτηκα, δεν χρειάζεται ξανά. Υπάρχουν πολλά πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουμε βίντεο και να συζητήσουμε και να ασχοληθούμε, πιστεύω. Μου αρέσουν πάρα πολύ κάποια άλλα βίντεο που κάνουν κορίτσια που λένε που είναι κωμικά, που δίνουν συμβουλές ας πούμε για άλλα θέματα. Μου αρέσουν τα βίντεο συζητήσεις για την κοινωνία και για αυτά το ένα το άλλο. Μου αρέσουν αυτά. Και τα βίντεο ας πούμε περιποίησης μου αρέσουν. Βέβαια έχω κολλήσει ακόμα στα ASMR βίντεο, δεν το συζητώ, εντάξει, ας πούμε, είναι το ναρκωτικό μου, βάζω ακουστικά και χαλαρώνω, τα έχω αποθηκεύσει και στο κινητό και κοιμάμαι με αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, δεν είναι δηλαδή ότι θέλω να κάνω πάρα πολύ ASMR βίντεο, αλλά κολώνω, πώς να σας το πω, δηλαδή, εκεί πέρα γίνεται χαμός. Τώρα πλέον και η Κουτσή Μαρία κάνει ASMR βίντεο και έχει αρχίσει πάλι και εκείνο να διαβρώνεται. Οπότε είμαι εγωίστρια και μόνο παίρνω. Ενώ πιστεύω ότι θα ήταν ωραίο να ασχοληθώ και με αυτό. Προς το παρόν είπαμε ασχολούμαι με το παιδί, με το σπίτι μου, με τον εαυτό μου. Τώρα θα αρχίσω και περπάτημα, τρέξιμο γιατί θέλω να κάνω λίγο γυμναστική. Με τα σκυλιά μου. Με το πλέξιμό μου διαβάζω πάρα πολλά βιβλία. Αυτό τον καιρό διαβάζω την ιστορία της Προσίας. Διαβάζω πολλά βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου. Έχω κάνει μια στροφή προς τη θρησκεία. Ίσως και αυτό να βοήθησε. Διαβάζω την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Διαβάζω βιβλία self-help, οικονομικά. Διαβάζω πάρα πολλά αυτό τον καιρό. Και διαβάζω και ένα βιβλίο fantasy, το Lightship Traders. Πώς το λένε στα ελληνικά. Τέλος πάντων, ψάξτε Robin Hobb, Lightship Traders. Νομίζω είναι οι έμποροι των ζωντανών καραβιών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο φαντασίας. Το έχω δώσει και στην κοπέλα που δουλεύουμε μαζί στο φαρμακείο. Και το διαβάζουμε μαζί παράλληλα και το συζητάμε. Έχουμε κάνει ένα δικό μας private book club. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα book club με τη webcam. Αν θέλετε, θα ήταν μια καλή ιδέα. Προτείνετε βιβλία από κάτω. Τι άλλο, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω το βίντεο μου να σας βρίσκει, να χαίρετε άκρες υγείας, να είστε καλά. Ξεκινάει καινούργια σχολική χρονιά. Όσες έχετε παιδάκια, φαντάζομαι αυτό σας απασχολεί. Όσες δεν έχετε παιδάκια και είστε φοιτήτριες, φαντάζομαι αυτό σας απασχολεί ακόμα περισσότερο.
Και όσες είστε στη φάση που δεν έχετε ούτε παιδιά ούτε πάτε σχολείο, χαιστήκατε κοινώς. Δεν πειράζει, υγεία. Σκεφτείτε ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Να σας δείξω και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Και όχι, δεν είναι δικό μου υπερηχογράφημα. Ναι. Ευρήματα εγκυμοσύνης 32 ημερών. Πιθανή ημερομηνία του κοιτού 8 Δεκάτου 2004 του κυρίου Τσέλκα του κτηνίατρου. Το λικό σκυλό μας το θηλυκό είναι πάλι έγκυο, γιατί είμαστε χαζοί και δεν χωρίσαμε το αρσενικό από το θηλυκό και σύρανε. Και από ό,τι μας είπε ο κτηνίατρος, δεν ξέρω τώρα εδώ σε ποιο υπερηχογράφημα φαίνεται, αλλά εδώ άμα δείτε φαίνεται και σαν σκυλάκι, μικρό ένα, μικρό πραγματάκι, είναι σαν σκυλάκι εδώ πέρα. Δεν είναι γαμάτο. Πρέπει να έχει πάνω από 8 σκυλάκια. Οπότε, εγώ έχω πει στον εαυτό μου ότι θα διαλέξω ένα αρσενικό και θα το κρατήσω. Ο Παντελής δεν συμφωνεί με τίποτα, οπότε έχει να γίνει πόλεμος. Και λέγοντας πόλεμος, θέλω να σας πω και για... Να μην κοιτάτε τηλεόραση, παιδιά, φτάνει. Κλείστε την. Κλείστε την. Κατάθλιψη. Τι γίνεται στον κόσμο. Τέλος πάντων, ας μην κλείσουμε με κάτι άσχημο. Κλείνουμε λοιπόν με το υπερηφογράφημα της Λίζας. Όταν θα γεννήσει θα σας δείξω τα σκυλάκια. Και θέλω να με πείτε και ονόματα για σκυλάκια. Τη Σούζη την κούρεψα, την έχω κάνει καρναβάλι γι' αυτό και δεν σας τη δείχνω. Όσοι με ακολουθάτε στο Instagram θα δείτε τι έκανα στο καημένο το ζωντανό. Και επίσης, πολύ σύντομα, θα ακολουθήσει βίντεο με την κόρη μου, γιατί αποφάσισα ότι δεν είναι και τίποτα τραγικό να κάνουμε ένα βιντεάκι μαζί με την Κατερινούλα, η οποία είναι τέλεια, γιατί είναι παιδί μου, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Και περιμένω όταν θα κάνω το βίντεο με την Κατερινούλα να ακούσω τα σχόλιά σας, να μου πείτε ποιον μοιάζει. Ποιον μοιάζει και γενικά, ρε παιδί μου. Τον πείτε, σαν περήφανη μάνα που είμαι εγώ, θα σας δείξω το παιδί μου. Αλλά σε επόμενο βίντεο. Προς το παρόν, σας δείχνω το έγκυο σκυλί μου. Φιλάκια πολλά, τα λέμε, ελπίζω να είστε καλά. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Γεια, bye!